Ομόφωνη απόφαση έλαβε η διοίκηση της ΔΕΙΑ Παγκαίου το μεσημέρι της Πέμπτης, προκειμένου να συμφωνήσει με την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Αρχέλαο Γρανά, παρά το ότι συνεχίζει να πιστεύει ότι το νερό των δημοτικών διαμερισμάτων της Νικίσχενης, της Γεωργιανής και του Αγίου Χριστοφόρου είναι καθερό και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Για τον λόγο αυτόν, εκπρόσωποι της ΔΕΙΑ Παγκαίου συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Αρχέλαο Γρανά, καθώς επίσης και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υγείας, Χρήστο Παπαδόπουλο, προκειμένου από κοινού να βρεθεί η χρυσή τομή στο πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Προφορικά και σας είπα εγώ αποτελέσματα καλά. Ναι. Αυτά τα αφισβητούμε. Όχι. Πάμε σε ένα ουδέτερο εργαστήριο να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Το ζητήσαμε. Συγγνώμη, το ζητήσαμε. Συγγνώμη. Όχι, το ζητήσαμε πριν βγει η απόφαση. Γιατί περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί από την Νικίσχενη 10 χρόνια υπάρχει το πρόβλημα. Αν περίμενα και μια εβδομάδα ακόμα 10 μέρες, πιστεύω να μην γινόταν κάτι κακό για μια εβδομάδα. Για εσάς περιμένουν χρόνια, όχι μήνες. Χρόνια. Από 2006 υπάρχει το πρόβλημα. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Βεβαίως υπάρχει. Από 2006, συγγνώμη. Από το 2006 υπάρχει ένα πρόβλημα. Και από το 9 το γνωρίζουμε με βάσεις μετρήσεις. Εγώ το γνωρίζω από το 11 που αναλάβαμε. Εμείς από το 9. Δεν έχουμε, ο κόσμος δεν μας φταίει σε τίποτα. Ωραία. Ο κόσμος το γνωρίζει από το 2006. Σωστά. Αν περιμέναμε ακόμα μία εβδομάδα ο κόσμος, περιμένουμε 7 χρόνια να λύσουν το πρόβλημα. Εμείς καλώς ή κακώς, αυτά που προσπαθήσαμε να κάνουμε σαν περιφέρεια και σαν δήμος Παγκαίου δεν κάνουμε. Μια στιγμή, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ. Είχαμε φίλτρα, είναι η εποχή προφίλτρων και μετά φίλτρων. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν είναι ότι δεν έχουμε ακόμα φίλτρα και όπως λέτε έχουμε τόσα χρόνια τώρα η εβδομάδα μας πήραξε. Άλλο αυτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι από τη στιγμή που μπαίνουν τα φίλτρα αλλάζει η εποχή. Το ποτέ μετράει από την αρχή μετά. Θεωρούμε λοιπόν πλέον ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο αυστηροί. Γιατί η λύση δόθηκε. Άρα το νερό πρέπει να είναι μονίμως καθαρό, τελείωσε δηλαδή. Δεν δικαιολογείται πλέον καμία υπέρβαση. Παλιότερα δικαιολογούνταν, το Δήμος δεν είχε. Μέσα δεν είχε που να φέρει νερό, δεν είχε να κάνει, ψάχνανε μια περιοχή. Και παίζαμε τόσα χρόνια με παρεκκλήσεις. Δηλαδή. Θα σας πω. Από το 6 ως το 10 παίζαμε. Από το 9 που γνωρίζουμε εμείς μέχρι το 10-11 που δόθηκε αυτή η λύση των φίλτρων, αναμένουμε διότι γνωρίζουμε πολύ καλά το αρσενικό, δεν προκαλεί βλάβη σε ένα μήνα ούτε σε μια εβδομάδα. Θέλει χρόνο. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Βεβαίως, εάν κάποιος καρεκλοκένταυρος έπαιρνε ένα αποτέλεσμα, το Υπουργείο τα έγραφα, του Κώστα τα έχει τα έγραφα το Υπουργείο, που λέει πάρτε μέτρα. Λοιπόν, ακριβώς. Με ένα αποτέλεσμα. Πόσα χρόνια το λέει το Υπουργείο αυτό. Ναι, πολλά χρόνια το λέει. Κάθε φορά το λέει. Δεν πήραμε όμως ποτέ. Κάποιο η υπηρεσία έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και μάλιστα δεν μπορώ να καταλάβω κάποιες κατηγορίες ότι βιαστήκαμε. Τι βιαστήκαμε όταν το θέμα αυτό έχει χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, συνεργαστήκαμε με τον Δήμο πολλές φορές. Και συνεργαστήκαμε και πριν τα φίλτρα, προκειμένου να δοθεί η ιδέουσα λύση. Επιλέχθηκε αυτή η λύση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που αναμένουμε και είναι πολύ λογικό να αναμένει μια υπηρεσία, δηλαδή ότι βάζεις τα φίλτρα δεν σημαίνει ότι τα βάλεις και τελείωσε. Έτσι. Βάλαμε τα φίλτρα και είμαστε ήσυχοι ότι όλα λειτουργούν καλά. Και αυτά τα φίλτρα θέλουν και τις αντικαταστάσεις και τον έλεγχό τους και όλα αυτά. Κάνουμε. Εμείς συνεχίσαμε τους ελέγχους και θα τους συνεχίζουμε τους ελέγχους. Όπως κάνουμε με όλα τα νερά του νομού. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε υπερβάσεις, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα, ειδικά στην περίπτωση αυτή όπου η λύση υποτίθεται ότι έχει δοθεί, έτσι. Έχουμε τη λύση δηλαδή, το φίλτρο. Άρα αναμένουμε το νερό να είναι μονίμως σε σταθερή βάση, πολύ κάτω από τα όρια. Μετά από τις αναλύσεις που έκανε η Διεύθυνση Υγιεινής, προγενέστερα κάναμε και εμείς αναλύσεις με το εργαστήριο το οποίο συνεργαζόμαστε. Οι αναλύσεις έχουν να κάνουν ότι είναι επιτρεπτό το νερό να το πίνει η Νικίσχενη. Γιατί πρόκειται για την Νικίσχενη, δεν πρόκειται για τη Δημοτική Ενότητα Παγκαίου. Αποκλειστικά για την Νικίσχενη. Εγώ, όπως αναφέρθηκα και στα μαζικά μέσα ενημέρωσης εχθές, ότι αυτή η ιστορία έχει μια σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα που υπάρχει είναι στο πρόσωπο του Δημάρχου. Από εκεί πέρα δημοσιογραφικά σας παρακαλώ ψάξτε να βρείτε εσείς τις αιτίες. Γιατί εμείς αν θα πούμε κάτι θα κατηγορηθούμε και θα μας στέλνουν στα δικαστήρια. Ότι υπάρχουν κάποιες σκέψεις, υπάρχουν. Όμως να βγούμε ανοιχτά να τις πούμε, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Τα φίλτρα δεν αλλάζονται κάθε 15 μέρες. Τα φίλτρα έχουν ένα χρόνο, μπορεί και 2 χρόνια, από και 3 χρόνια να απορροφήσουν το αρσενικό, να καταστραφούν, γιατί εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω επιστημονικά, να καταστραφεί αυτό το οποίο απορροφά το αρσενικό και να γίνει αλλαγή και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.
Όμως τα φίλτρα σε 5 μήνες είναι δυνατόν να έχουν καταστραφεί? Είμαι σαφέστατος, παιδιά, και αναφέρομαι σε δημοσιογράφους και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε, ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Τι είδος σκοπιμότητα υπάρχει, αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Δέστε το λίγο δημοσιογραφικά. Και η μη παρουσία του Δημάρχου εδώ έχει να κάνει ότι είναι θυμωμένος με κάποιους ανθρώπους. Εσείς θα πίνατε νερό, ο Δήμαρχος είπε ότι θα πίνατε. Εγώ θα σας προκαλέσω να πάτε στην κοινωνία της Νικήσανης. Το 90% λέει δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Αυτό σας προκαλώ σαν δημοσιογράφους να το κάνετε. Γιατί κάποια στιγμή δεν μπορούν να λέγονται λόγια τα οποία δεν είναι αλήθεια. Είμαστε πολύ θυμωμένοι. Κρατάμε την ηρεμία μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή συνεσταμένη με διεύθυνση υγιεινής για να ηρεμήσουμε τον κόσμο. Ακόμη γιορτές είναι. Γιατί ο κόσμος, όπως και να έχει μια κοινωνία, μπορεί κάποια στιγμή να κλονίζεται. Όπως και εσείς που έχετε παιδιά, και εγώ και ο καθένας από εμάς. Ας πάνε να ηρεμήσουν τον κόσμο αυτοί οι οποίοι δημιουργήσαν το πρόβλημα. Και όχι ο Δήμος Παγκαίου. Ο Δήμος Παγκαίου δεν δημιούργησε το πρόβλημα. Κάποιοι άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες δημιουργήσαν το πρόβλημα. Να πάνε στο χωριό και να πούνε γιατί δημιουργήσαν το πρόβλημα. Και αν αμφισβητούν τα εργαστηριακά με τα οποία συνεργάζεται ο Δήμος Παγκαίου, η κυρία Σιδερέλη, εγώ προκάλεσα και στα μαζικά μέσα ενημέρωσης σε ανθρώπους οι οποίοι είπανε τα λόγια που είπανε για το εργαστήριο της κυρίας Σιδερέλη να πάει στον εισαγγελέα. Εσείς αμφισβητείτε τα δικά τους εργαστήρια? Εγώ ήμουν σαφέστατος ότι δεν ζούμε σε χώρα αγγέλων. Αυτό τώρα εξαρτάται από τις υγειονομικές υπηρεσίες να κοιτάξουμε. Άλλο τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι καταναλωτές, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Μια αγωνία στο αυτό είναι φυσικό. Ήδη μας βάλανε σε να σκεφτόμαστε και να πώς θα τα απεξέλθουμε από την ιστορία. Θα πρέπει να πούμε από ό,τι βλέπω, μάλλον φιαλωμένο. Οι υπεύθυνοι θα το λύσουν το θέμα. Εμείς δεν είμαστε. Μα λένε ότι γίνονται μελέτες και δειγματολογικές έρευνες, αλλά από εκεί και μετά τι γίνεται? Ρε, πολλά λένε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Διαφωνούν ο Δήμος με την περιφέρεια. Εδώ είναι το. Και μας βάζουν σε σκέψεις. Ποιον να πιστέψουμε? Τώρα, εάν συντρέχει λόγος υγείας, οπωσδήποτε πρέπει να το ξαναψάξουν. Βεβαίως. Να λάβουν τα μέτρα τους, να μην έχουν υγεία των. Λαμβάνουν, θεωρείτε, τα μέτρα τους? Γίνονται οι απαραίτητες έρευνες? Αυτό εξαρτάται από τους. Από εκεί, από την τοπική κοινωνία. Να πούνε στο δήμαρχο, στον υπεύθυνο, να κοιτάξουν, να με ρυμνήσουν. Αυτά είναι. Τι να κάνουν? Δεν πάει μια υπευθυνότητα, ένας υπεύθυνος να πει ότι αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, να κάνουν μια ανάλυση και να πούνε ότι αυτό το πράγμα, το νερό είναι κατάλληλο για πόσιμο. Ο κόσμος έχει μια ασφάλεια. Εγώ ειλικρινά και χθες ακόμη που μιλούσα με τον πρόεδρο του, θα μου πείτε τι είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου εκεί, του κύριος ο Σαραντούδης, που ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος άνθρωπος, χθες το βράδυ ήμουν εκεί, ότι για του Μαρτίου, γιατί συμμετέχει και αυτός εκεί έτσι με τα φίλτρα και αυτό, με τους υδραυλικούς μας, με τη ΔΕΙΑ κτλ., μου διαβεβαίωσε και αυτός, πέρα από τις εξετάσεις του πιστοποιημένου και μη εργαστηρίου, ότι αποκλείεται να κάνουμε λάθος. Κάποια στιγμή μπορεί να μου πει κάποιος ότι μα αμφισβητείτε τις εξετάσεις που έχει κάνει η Διεύθυνση Υγείας. Όπως αμφισβητούνται τα πάντα, όταν έρχεται η κυρία που είναι υπεύθυνη η Σιδηρέλη και μας λέει ότι με τα πλήρου γνώσεως και τα λοιπά, χθες στο έκτακτο που έκαναν της ΔΕΙΑ, ότι είναι εγκυρότατα, είναι τα αποτελέσματα αυτά, βάζει και την επιστημονική της κατάρτιση και το αξιόλογο του εργαστηρίου τους, και λέει ότι είναι, εγώ οφείλω, ιδάλλως θα έπρεπε να την πετάξουμε έξω. Και νομίζω αυτό που είπε και ο Δήμαρχος αλλά και η ΔΕΙΑ, ότι ελάτε ανά πάσα στιγμή να πάρουμε, πραγματικά, και αυτό είναι η καλύτερη λύση. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, έκτακτα,
παίρνουμε κοινά δείγματα και τα στέλνουμε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τρίτα, σε δύο-τρία άλλα, για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι στον κόσμο τη δυνατότητα να πιστέψει ότι πραγματικά δεν έχει. Τα όρια είναι πολύ χαμηλά, έτσι, από 3 μέχρι 7. Οπότε προς τα πού προσανατολίζετε τώρα? Εγώ ήδη πήραμε ξανά πάλι δείγματα, έτσι, για να δώσουμε έτσι πάλι με το εργαστήριο αυτό να τα δούμε. Ειλικρινά δεν θέλουμε, πόσο μάλιστα έτσι τους δημότες μας, να είναι δηλαδή σε αυτή την αγωνία και